1 και 6 για τη λήξη. 69-73, άσχημε και φίλοι τα εμάς λίγο μαζί. Το θέμα ο τελειώριο που να είναι. Τρίκαλα ΑΕΚ 69-73, 66 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Να πω κάτι. Για αυτός έχουμε. Όχι λέω. Με το αν βέβαια δεν γράφεται η ιστορία, αλλά... Εάν... Όχι, αλλά γίνονται όνειρα. Εάν ο Μάτσος στην προηγούμενη φάση είχε πετύχει καλάθι και φάουλ, τώρα το μάτσο θα είναι 72-73. Όχι 71-73. Θανάσης, ακούμε. Θα πρέπει να βρήκα να πιέζουν στο όλο γήπεδο και να επιδιώκουν παγίδες. Και αν η ΑΕΚ καταφέρει να περάσει το μισό γήπεδο και να πάει στην επίδεση, ο Παπα-Νικολάου είναι ο ιδανικός στόχος. Θα πρέπει καλά για πάω δύο βολές, αλλά τώρα γίνεται λάθος από την ΑΕΚ. Η μπάλα είναι για τα Τρίκαλα, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν την αστική πίεση και την ολιγορία της ΑΕΚ που άφησε τον χρόνο να περάσει. Πάμε στον Γιάννη Νάτου. Ο Σοβαράκης έδειξε τρόπο για να μην γίνει αυτό το λάθος, αλλά στο τέλος έβαλε με τον Μιζάκη τον πρώτο διετή συνάντηση, θεωρώντας ότι στα 5 δευτερόλεπτα είχε φύγει η μπάλα από τα χέρια του Παπα-Νικολάου. Από εκεί πέρα στην επίθεση του ΣΑΕΚ έχει δείξει 5 άτομα έξω, η μπάλα στον Τόμψον να παγωθεί όλος ο χρόνος από τους παίκτες του ΣΑΕΚ, καθώς είναι μπροστά στο σκορ. Και βέβαια έτσι να γίνει το μπάσμα με τον Αμερικανό στο τέλος για να πάρει το φάουλ ή να βάλει το καλάθι. Avery. Η προσπάθεια εξαιρετική από τον Κατραμάνο. 71-73 και το γήπεδο συλλέγεται. Χατζής, θα δούμε τώρα την εμπειρία των παιχτών ΣΑΕΚ. Μπορκοφίκης, Τόμψον. Ακούτε τι γίνεται, μιλάμε για απίστευτη ατμόσφαιρα. Εντάξει, κάποια νεύρα που είναι φυσιολογικά σε αυτό το σημείο, αλλά και ανώφελα. Είναι λάθος αυτό το φάουλ για την ομάδα Τρικάλα. Ναι, διότι έτσι ανανέω τον χρόνο στην ΑΕΚ. Όχι, είναι βολές. Α, βολές, ναι. Βέβαια, προσδοκούν σε κάποια... Δεν ξέρω αν υπάρχει εντολή. Αλλά ο Θανάσης το πει αυτό. Θανάσης υπήρχε εντολή για φάουλ. Όχι, εντολή για φάουλ δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και πολύ λογικά δεν υπήρχε, νομίζω. Τώρα βέβαια, άμα δικαιωθούν, αν στοχίσει ο Τόμψον απλώς, με 44 δευτερόλεπτα και τη διαφορά στο ένα καλάθι, έχεις καλή άμυνα. Και κάνεις φάουλ σε ένα παίκτη που έχει 4-6 βολές. Δηλαδή είναι καλός, είναι στο 80% περίπου. Αν χάσει τη μία, τη δύο θα έχουν δικαιωθεί. Βέβαια. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπήρχε εντολή. Εδώ είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος, στα 34 του μόλις χρόνια. Είναι η τέταρτη φορά που καλείται να οδηγήσει μια ομάδα σαν κατηγορίας. Τόμψον, TJ Τόμψον. Ευστοχή 71-74 σε απόσταση ενός τρυπώτου η ΑΕΚ μπροστά. Η ΑΕΚ 44-8 πριν από το τέλος του αγώνα. Να δούμε τώρα το χαρακτήρα της ΑΕΚ απέναντι στα τρύπα, στα Τρίκαλα που πιέζουν και θα πιέσουν ασφαλτικά. Τα Τρίκαλα πρέπει να πάνε σε γρήγορη επίθεση. Ναι, για να έχουν μία επιπλέον. Αλλά νομίζω θα πάμε στο παιχνίδι των πολλών αν ευστοχούσουν τα Τρίκαλα. Αλλά για να μείνουν μέσα στο παιχνίδι πρέπει να πάνε σε επίθεση γρήγορη και εύστοχη. Η ΑΕΚ δεν θα κάνει φάουλ. Η ΑΕΚ δεν υπάρχει λόγος να κάνει φάουλ. Υπάρχει λόγος. Η ΑΕΚ θα μαρκάρει χωρίς φάουλ. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι νομίζω τουλάχιστον. 71-75. Avery. Τόμψον θα το μαρκάρει οπωσδήποτε στην τρίπλα. Avery. Double team πάνω του. Μένει μόνο στο Μάθη. Καθυστερεί απέναντι στον κοτήτρο Κίκερφιλ. 73-75. Τα Τρίκαλα κάναν την ιδανική επίθεση γιατί δεν υπήρξε βοήθεια μετά την παγίδα που στήσανε ψηλά στον Avery. Φοβούμενος είναι εκτελεστική ικανότητα του Avery. Έγινε η παγίδα, αλλά έμεινε μόνος του ο Σεντερφόρ. Πάμε σε εμείς κρατάμε την μπάλα, δεν πάμε σε time out, γιατί καταρχήν δεν υπάρχει time out. Υπάρχει μια αλλαγή. Ο Παπαχρήστος περνάει στο παιχνίδι και έχουμε τα Τρίκαλα με Κακλαμάνο, Μπόγδανο, Avery, Παπαχρήστο και Νικολαίδη. Για την ΑΕΚ ο Νέμες που κάνει την παραφορά, ο Χατζής, ο Τόμψον, ο Παπα-Νικολάου και ο Κίκερπιν. Χατζής, τάπτει με εκεί, τρεις, παγίδα. Η μπάλα στο Νέμες, έξω, ο Παπα-Νικολάου. Δεν κάνει ένα σαλόντα για τη λήξη, Χατζής.
Και πάλι έξω. Νέμεθ στημένος για τρεις. Αστοχή. Δεν υπάρχει και κανένας άλλο από τον Αγρίζο. Σηκώνει ψηλά. Και κάνει την τάπα. Μεγαλοπρεπέστατη. Κακλαμάνος κάνει λάθος. Έρχεται ο Μπόγδανος. Η μπάλα δεν φτάνει στον Αγρίζο από τα χέρια του Τσίκερπιλ. 3-7 για την Ιξιά. Συγκλονιστικό. Ένα απίστευτο παιχνίδι στα Τρίκαλα. Τρίκαλα 73-75. Η τελευταία επίθεση είναι για τα Τρίκαλα που προσπάθησαν. Δεν υπήρξαν καλή άμυνα εκεί, αλλά ο Μαχρίσος σηκώθηκε πολύ ψηλά, τι άλλο να πω. Και έδωσε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα, ένα στόπ, ένα κόψιμο. Κοιτάξτε επανάληψη. Εδώ η προηγούμενη φάση στην επίθεση των Τρικάλων. Κερδίζει έξυπνα ο Μπόγδανος που είναι στη σωστή θέση. Η πάσα που δεν φτάνει ποτέ για το χέρι του Τσίκερφιλ την βγάζει εκτός βασικής γραμμής. 3-7 για τη λήξη. 73-75. Αν τα Τρίκαλα πετύχουν λιγότερο από δύο πόντους, δηλαδή θα είναι σε πολύ κάτι τέτοιο, θα έχουν χάσει τον αγώνα. Νικολαίδης, η προσποίηση, του φέρνει πάρα από τα χέρια, σουτάρι. Είναι άστοχος και το παιχνίδι τελειώνει. Για έκεινε μια απίστευτη νικήτρια σε ένα μεγάλο τέρμπι. Σε ένα παιχνίδι διαφήμισης του μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι διαφήμισης του επιθετικού παιχνιδιού, σε ένα παιχνίδι διαφήμισης του θεάματος. Τα Τρίκαλα έκαναν την ευκαιρία τους. Πέταξαν δύο ευκαιρίες στο παρκέ και η ΑΕΚ φεύγει με μια τεράστια νίκη, μια μεγάλη νίκη από μια δύσκολη έδρα.